Πάμε να δούμε τον Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χτες ότι ίσως να ψήφισε υπέρ της πρότασης Μομφής. Βέβαια στη συνέχεια είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία έβγαλε απόφαση ότι θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία, αλλά θα καταψηφίσουμε και την πρόταση Μομφής. Είδα και στο Facebook ένα αποστάρισμά σας, κύριε Καμένε. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις. Σας παρακολουθούμε, βλέπετε. Τι να κάνουμε, άμα δεν παρακολουθήσουμε τα social media, τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα και αν πράγματι εσείς έχετε ξεκαθαρίσει το μυαλό σας, θα ψηφίσετε υπέρ ή κατά της πρότασης Μομφής? Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Στον κόσμο που μας βλέπει και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα. Το κείμενο που έχει έρθει στη Βουλή είναι κατάπτυστο και λεϊνό. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το κείμενο και να εκπροσωπήσει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μιλάτε κατάπτυστο και ελεϊνό το κείμενο της συμφωνίας. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή όταν σου δίνει γλώσσα, ταυτότητα και όνομα και συγχρόνως, σου δίνει δίωδο μέχρι και στην ΑΟΣ του Αιγαίου, σου απαγορεύει μέχρι και να κάνει συλλαλητήρια εναντίον του άλλου κράτους, σου βάζει ομάδα να σου αλλάξει την ιστορία, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και τα βιβλία των σχολείων σου και των πανεπιστημίων σου, για να μην παρεξηγούνται οι γείτονες. Πού είναι αυτά? Και τέλος, και τέλος, θα τα πούμε, και τέλος. Δεν σου επιτρέπει να υπαναχωρήσεις, με την έννοια πια υπάρχουν αιρέσεις, αλλά αν ψηφιστεί από την Βουλή των Σκοπίων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να μην το ψηφίσουν, γιατί θα πάρουν πάνω από 30 δις και θα μπουν στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ κτλ., τότε δεν υπάρχει γυρισμός. Και αν δεν περάσει από την Ελληνική Βουλή σε 6 μήνες, καταψηφιστεί. Πες κυβέρνηση, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά τι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν αλλάζει το σύνταγμά τους, δεν θα γυρίσουν πίσω να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Και λέω το εξής. Ο κύριος Κοτζιάς, και πολύ σωστά είπαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον Πάνο τον Καμένο, δεν έχει τη στήριξή μας να πάει να υπογράψει ούτε την εξοδότησή μας. Δεν τον εξοδούμε να υπογράψει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ενάντια στα πιστεύω των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τα ψηφίσματα του πρώτου Ιδρυτικού Συνεδρίου. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε σήμερα όλες τις ομιλίες. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, θα κοιτάξει και τους πολίτες στα μάτια. Αυτό... Και ήρθαμε στη Βουλή για να είμαστε χρήσιμοι και έντιμοι. Μισό λεπτό. Για κανέναν άλλο λόγο. Μισό λεπτό. Αφήνετε με αυτό που λέτε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσετε υπέρ της πρότασης Μομφής, κύριε Καμένε. Αυτό που είπατε, αυτή την εμπειρία τουλάχιστον. Νομίζω ότι και ήπιος είσαι. Νομίζω ότι το καθάρισε απολύτως. Είπατε ότι θα ακούσω και θα αποφασίσω, γιατί εγώ θέλω να κοιτάω τους Έλληνες πολίτες στα μάτια. Αυτό θα καθορίσει και τη στάση την προσωπική τη δική σας. Γιατί βέβαια η κοινοβουλευτική σας ομάδα είπε θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα. Η δική μας ομάδα, κύριε Παπαδάκη, έχει πολύ πολλά πράγματα και βγήκε ο κύριος Παπαχριστόπουλος και ακύρωσε τον ίδιο τον πρόεδρο. Έχει πει πολλά πράγματα η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα χθες αποφάσισε. Δηλαδή δεν άρα, αποδέχεται το ενδεχόμενο μισό λεπτό Βαγγέλη για να βγάλουμε την είδηση. Δεν αποδέχεται το κείμενο και δεν στηρίζουμε τον κύριο Κοτζιά. Αυτό που λέμε πιθανόν να έχει και νομικές επιπτώσεις στην υπογραφή. Θα ψηφίσετε ή όχι υπέρ της πρότασης Μομφής, κύριε Καμένε? Δεν θα απαντήσω σε εσάς δημόσια. Έχουμε πολλή συζήτηση στη Βουλή και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσέξτε το, λέτε ότι είναι κατάπτυστη στη συμφωνία. Εάν στηρίξετε μια κυβέρνηση που φέρνει μια κατάπτυστη συμφωνία. 10 Έλληνες κάνανε μια βδομάδα απεργία πείνας για να μην περάσει συμφωνία, θα ακυρώνανε τις πρέσπες όπως βγάλανε τον Κουφοντίνα? Και μένω εδώ. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω, κύριε Καμένε, ότι εσείς μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, να το κάνω πιο κατανοητό, δεν έχετε αποφασίσει εάν θα ψηφίσετε υπέρ ή κατά της πρότασης Μομφής. Είναι σωστό αυτό που λέω? Κύριε Παπαδάκη, εάν δεν είχα αποφασίσει, δεν θα ήμουν ένα σοβαρό άνθρωπο. Εγώ νομίζω ότι έχετε αποφασίσει, κύριε Καμένε. Αν μου επιτρέπετε, και έχω αποφασίσει. Και ότι δεν θα ψηφίσετε, εγώ νομίζω ότι